Φίλες και φίλοι της Εθνοπάθειας, γεια σας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα. Μεγάλη μέρα σήμερα για το ελληνικό έθνος. 28 Οκτωβρίου του 1940. 28 Οκτωβρίου, τρεις παρά τα ξημερώματα του 1940 ασφαλώς. Ο Ιωάννης Μεταξάς απορρίπτει το κατάπτυστο τελεσίγραφο του Εμμανουέλε Γκράτσι στις 3 η ώρα το πρωί όπως προείπα. Ε, πολύ πριν ξυπνήσει ο ελληνικός λαός. Βέβαια αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται χρόνια, ιδιαίτερος ε, κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης όπου πολλοί προσπάθησαν να αποδομήσουν το ρόλο του Ιωάννη Μεταξά σε όλη αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς, ε, ευτυχώς μάλλον, στάθηκαν λίγοι πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Ήδη ο ελληνικός λαός γνωρίζει την αλήθεια. Στα στόματα των μικρών παιδιών κυριαρχεί η φράση «Ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το όχι». Οπότε λοιπόν ε, θα ήταν άσκοπο σήμερα να αναφερθώ σε αυτή την κουβέντα. Δεν χρειάζεται να γίνει. Νομίζω ότι έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Και είναι ιδιαίτερο ε, ενθαρρυντικό ότι τα ακούμε και από νέου ανθρώπου σήμερα, οι οποίοι ναι, μεν μπορεί να αμφισβητούν ιδεολογικά το καθεστώ τη 4 Αυγούστου, αλλά από εκεί και πέρα όλο και περισσότεροι νέοι αναγνωρίζουν το ρόλο του Ιωάννη Μεταξά και την δόξα στην οποία οδήγησε ...το Ελληνικό Έθνος με αφορμή την 28 Οκτωβρίου του 1940. Ε, είχατε την ευκαιρία να ακούσετε εκπομπές από τον Ελεύθερο Κόσμο... ...που ήταν αφαιρεωμένες σε αυτή τη Μεγάλη Μέρα... ...που κάλυψαν όλα τα ιστορικά γεγονότα. Έχουμε κατά καιρούς αναφερθεί και από αυτή την εκπομπή... Ε, ...για το νόημα της 28 Οκτωβρίου... ...αλλά και για τι πτυχές, όλες τις πτυχές του πολέμου ε, σήμερα θα κάνω μια διαφορετική προσέγγιση ε, όσον αφορά την 28 Οκτωβρίου και αυτή αφορά τους Έλληνες εθνικιστές τους Έλληνες εθνικιστές οι οποίοι αντιμετωπίζουν την 28 Οκτωβρίου διότι τις τελευταίες ημέρες και πάντα ε, παραμονές ε, της εθνικής επαιτίου βρίσκονται πολλοί από τον εθνικό χώρο οι οποίοι άλλος, ε, αμφισβητεί την, ε, τον πατριωτισμό τον εθνικισμό του Ιωάννη Μεταξά άλλο πάλι προσπαθεί με διάφορα ιστορικά ντοκουμέντα ε, ή ακόμα και με υποθέσεις να μειώσει τη στάση του εθνικού κυβερνήτη κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Όλα αυτά, για όλα αυτά θα σας μιλήσω στη συνέχεια φίλες και φίλοι πρέπει κάποτε οι, οι Έλληνες εθνικιστές ο εθνικός χώρος γενικότερα να προσδιορίσει τι εννοεί με τον όρο ελληνικός εθνικισμός διότι όταν μιλούμε για εθ, ελληνικό εθνικισμό ε, να συνεννοούμαστε να μιλάμε όλοι για το ίδιο πράγμα από ό,τι έχω παρατηρήσει από πολλά κείμενα διαφόρων συναγωνιστών και επιμένω να τους αποκαλώ έτσι γιατί βλέπω σε αυτά μια αγάπη για το ελληνικό έθνος, μια αγωνία για το που πάει το ελληνικό έθνος, μια σύγκληση σε πολλά πράγματα, σε πολλές ιδέες για το τι είναι ο ελληνισμό από πού έρχεται και πού πρέπει να πάει. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω ορισμένε κρίσεις οι οποίες, ή και θέσεις ακόμα, οι οποίες είναι εντελώς παλαβές. Και είναι επικείς, επικείς όρος παλαβές, διότι φίλες και φίλοι καταρχάς πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο ελληνικός εθνικισμός. Βάση του εθνικισμού, του, ε, του, εθνικισμού του κάθε λαού, είναι το έθνος. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για ελληνικό εθνικισμό, μιλάμε για την υπεράσπιση και τις αξίες του ελληνικού έθνους. Έθνος λοιπόν. Τι σημαίνει τώρα, ε, αναγκάζομαι να, να, μιλάω, λες και μιλάω σε μαθητές τη ε, της πρώτης δημοτικού, αλλά φίλες και φίλοι εδώ θα τρελαθούμε. Έθνος λοιπόν, για να συνεννοούμαστε, έθνος σημαίνει άνθρωποι κοινή θρησκείας, κοινή καταγωγής, κοινών ηθών και εθήμων, κοινή γλώσσας. Αυτό όρισε ο Ηρόδοτος ως έθνος. Ε, αναφορές για το έθνος βέβαια έχουμε και στον Όμηρο και πολύ πριν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτή τη βασική αρχή. Για το τι σημαίνει έθνος. Έθνος, λοιπόν, όπως είπαμε, το γνωστό όμεμον, ομότρεπον, ομόθρησκον και ομόγλωσσον, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε πολλούς οι οποίοι διατείνονται ότι ανήκουν στον εθνικό χώρο να μιλούν για εθνικό σοσιαλισμό, να υμνούν το Χίτλερ, να υμνούν το Μουσολίνι και πολλοί από, αυτοί, από αυτούς και βουλευτές μάλιστα σήμερα. Και εγώ ρωτώ, τι σχέση έχει ο εθνικισμός με το Χίτλερ και με το Μουσολίνι. Τι σχέση έχει ο ελληνικός εθνικισμός που εδράζεται σε αυτούς τους τέσσερις πυλώνες τους οποίους προανέφερα με τον Χίτλερ και με τον Μουσολίνη. Αυτή λοιπόν η, η ιδεολογική προσέγγιση του εθνικισμού μέσω του εθνικοσοσιαλισμού ή και του φασισμού από ορισμένου ανθρώπους, από ορισμένου Έλληνες, τους κάνει να αμφισβητούν το μεταξά, να αμφισβητούν το έργο του μεταξά, να αμφισβητούν τους λόγους για τους οποίους ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το όχι εκείνο το πρωί ή και ε, συντάχτηκε με τους συμμάχους και όχι με τη Γερμανία του Χίτλερ. Αφού έχουμε την επίθεση λοιπόν από την αριστερά και από το όλο δίθεν δημοκρατικό κατεστημένο εναντίον του Μεταξά κατηγορώντας τον ότι ήταν γερμανόφιλος, έχουμε και την επίθεση από τους δικούς μας, από αυτούς που θεωρούμε δικούς μας, από αυτούς με τους οποίους συγκλίνουμε σε ορισμένα πράγματα να κατηγορούν το μεταξά ότι ήταν αγγλόφιλος. Φίλες και φίλοι, η υπόθεση του πολέμου και γενικότερα οι υποθέσεις ε, των κρατών δεν είναι απλή υπόθεση για να μπορούν να ε, κριθούν από ένα έγγραφο από ένα λόγο από μια εγγραφή σε ένα ημερολόγιο ή ακόμα ακόμα από μια δήλωση. Οι κρατικές υποθέσεις είναι δύσκολη η υπόθεση και είναι δύσκολη η υπόθεση και μάλιστα θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα όταν χαρακτηρίζουμε έτσι αβίαστα ε, πολιτικούς ως προδότες θα πρέπει να φροντίζουμε να μαθαίνουμε όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα αλλά και να έχουμε υπόψη μας όλες εκείνες τις, ε, ό, ό, όλα εκείνα τα, ε, πώς να το πω, ε, όλες εκείνες τις ψηφίδες οι οποίες οδηγούν σε μια απόφαση οδηγούν σε μια πράξη φίλες και φίλοι θα μιλήσω αργότερα για το ιδεολογικό ε, ζήτημα αλλά θα προσπαθήσω τώρα να με απλά λόγια διότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται καμιά ε, ιδιαίτερη γλώσσα να χρησιμοποιήσω ε, με επιστημονικούς όρους και τα λοιπά ή επικαλώντας τώρα να καθίσω τώρα να επικαλεστώ ε, ιστορικά πονήματα ή μαρτυρίες ή γνώμες και τα λοιπά από συγχρόνους το Μεταξά εγώ θα σταθώ μόνο σε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου και αυτό ήταν τα ημερολόγια του Μεταξά το ημερολόγιο του Μεταξά και τα τετράδια των σκέψεων του Μεταξά ο οποίος, λοιπόν τα έχει διαβάσει και μιλάμε τώρα ε, για έναν άνθρωπο που ε, που τα έγραψε από το 1936 ακόμα και όχι μετά τον πόλεμο ή κατά τη διάρκεια του πολέμου για να πούμε ότι το έκανε μεροληπτικά. Ο Ιωάννης Μεταξάς, ένας στρατηγός εγνωσμένης αξίας, ένας άνθρωπος που είχε αναλώσει τη ζωή του στα πεδία των μαχών από το 1936 ακόμα, έγραφε στο προσωπικό του ημερολόγιο, το οποίο ασφαλώς και δεν γνώριζε τότε ο Μεταξάς την κατάληξη του πολέμου, δεν γνώριζε καν αν θα κηρυχθεί ο πόλεμος, όμως εκεί μέσα έχει κάνει κάποιες προβλέψεις. Και οι προβλέψεις λένε ότι, και μάλιστα αυτές οι προβλέψεις ε, δικαιολογούνται και από την προετοιμασία που έκανε στο ελληνικό κράτος ώστε να είναι έτοιμο, την 28 Οκτωβρίου του 1940 στην επίθεση του, των Ιταλών. Προβλέπει λοιπόν ο μεταξύ στον πόλεμο. Προβλέπει επίσης, και αυτό το βλέπουμε από το 1939 με εγγραφή στο ημερολόγιο του, από την πρώτη μέρα του πολέμου δηλαδή, ότι μετά την κήρυξη αυτού του πολέμου, ο Θεός να μας βοηθήσει, λέει καταρχήν, και από εκεί και πέρα λέει και κάτι άλλο. Προβλέπει ότι αυτόν τον πόλεμο δεν είναι δυνατόν να τον χάσει η Αγγλία. Γιατί, και εξηγεί τους λόγους ο Ιωάννης Μεταξάς, δεν το κάνει ούτε από συναισθηματικούς λόγους, ούτε επειδή νιώθει ιδεολογικά πιο κοντά στους ε, Εγγλέζους, το αντίθετο μάλιστα. Αν κάποιος καθίσει και αναλύσει το καθεστώς της 4 η Αυγούστου, θα δει ότι πιο κοντά ήταν στους μετέπειτα εχθρούς μας ιδεολογικά, όπως ήταν η Γαλλία και η Γερμανία, παρά στους Εγγλέζους, παρά στον ε, εγκλέζικο κοινοβουλευτισμό. Κι όμως προέβλεψε και πολύ σωστά ότι η Αγγλία και οι σύμμαχοι γενικώ θα είναι οι τελικοί νικητές του πολέμου. Αυτό ίσως φίλε και φίλοι θα πρέπει να προβληματίσει όλους και να εξηγήσει τη στάση του μεταξά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είμαι βέβαιος, είμαι εντελώς βέβαιος ότι αν ο Μεταξάς θεωρούσε ότι το εθνικό συμφέρον της Ελλάδος θα ήταν να είναι κοντά στον Άξονα τότε είμαι βέβαιος ότι θα ήταν εκεί όμως ο Ιωάννης Μεταξάς σωστά προέβλεψε την κατάληξη του πολέμου και γι' αυτό το λόγο ε, μπήκε στο πλευρό των συμμάχων κατά τον πόλεμο και μάλιστα μπήκε πότε όταν, προκάλεσαν οι, όταν προκάλεσε ο Άξονας όταν επετέθη η Ιταλία στην Ελλάδα όχι πιο πριν, πιο πριν ο Μεταξάς μια ε, ουδετερότητα την οποία ετοίμησε και με το παραπάνω ελήχθηκε ο Ιωάννης μεταξάς πάρα πολύ ωραία στη διεθνή διπλωματία απλώς συνέβη το εξής καταπληκτικό το οποίο το παραδέχονται μάλιστα και οι μνητές του Μουσουλίνη και του Χίτλερ όλοι παραδέχονται ότι ο Χίτλερ δεν ήξερε καν για την επίθεση της Ιταλίας τον έπιασε προετοίμαστο ο Μουσουλίνη άρα λοιπόν έχουμε εδώ μια διακοπή της συνέχεια των πραγμάτων, διότι ο Μουσουλίνη ο άλλος Κέσαρας νόμιζε ότι μπορούσε να ανασυστήσει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και αυτό ακριβώς έγινε φίλες και φίλοι εκείνο το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου. Οι Ιταλοί ε, με, στην πρωτοκαθεδρία τους τον ε, Μπενίτο Μουσουλίνη ο οποίος κατά τα άλλα μπορεί να ήταν τέλειος για το Ιταλικό κράτος, αναδιοργάνωσε την, ελληνική, την, συγγνώμη, την, Ιταλική οικονομία, έδωσε στους ανθρώπους ψωμί, έφτιαξε ένα κράτος ισχυρό, με τις δομές του να λειτουργούν άψογα, αλλά από εκεί και πέρα ήταν εχθρό τη πατρίδα μα. Ήταν εχθρό τη πατρίδα μα και βλέπουμε τα λύπη μου, και τώρα έρχομαι στο θέμα που ξεφεύγω τώρα από, το, ε, από, τον, ε, από την ιστορική αναγκαιότητα για τη συγκεκριμένη στάση του Ιωάννη Μεταξά η οποία ξαναλέω, άσχετα με, ποιο, με πιο σκεπτικό ο Ιωάννης Μεταξάς, άσχετα με πιο σκεπτικό ε, εκείνη τη μέρα. Άσχετα με, το, με τη στάση που τήρησε από εκεί και πέρα που όλοι γνωρίζουμε μια ηρωική στάση, οδήγησε τον ελληνικό λαό στη δόξα, άσχετα με το πώς οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις εκμεταλλεύτηκαν την απόφαση εκείνη του μεταξά να είναι δίπλα στους νικητές. Γιατί ως γνωστόν χάσαμε από αυτή την υπόθεση, δεν μας πρόσεξαν οι σύμμαχοι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεν μας πρόσεξαν για έναν και απλούστατο ένα λόγο. Γιατί φίλε και φίλοι, κανένας δεν σε προσέχει. Αν δεν προσέχεις μόνο τον εαυτό σου, δεν σε προσέχει κανένας. Όσο η Ελλάδα είχε ηγέτες, όπως ο Ιωάννης Μεταξάς, όλοι μας πρόσεχαν. Από εκεί και πέρα, οι διάδοχοι του Μεταξάς στην Πρωθυπουργία ή στην Προεδρία ακόμα της Δημοκρατίας, με τα πολεμικά δεν στάθηκαν ικανοί να διεκδικήσουν, να εξαργυρώσουν τη στάση που κράτησε ο μεταξά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αποτέλεσμα η Ελλάς να πάρει ψίχουλα από του συμμάχου και αντί να μεγαλώσει όπω θα έπρεπε, να μείνει στα στενά τη πλαίσια και να οδηγηθεί σε μια κυδαιμονία. Μια κυδαιμονία η οποία ε, έληξε, μάλλον η κυδαιμονία των Εγγλέζων ε, μετά τον συμμοριτό το πόλεμο. Και μπήκαμε στην κυδαιμονία της Αμερικής. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο φίλες και φίλοι που μας δείχνει. Ε, για το ποιος έκανε κουμάντο στην Ελλάδα ε, εκείνο τον καιρό. Διότι έχει κατηγορηθεί ο μεταξάς ότι υπήρξε. Ε, και μάλιστα αυτό μου προξενή κατάπληξη. Όπου α, κατηγορήθηκε από ανθρώπους ε, δικούς μας. Της δικής μας ιδεολογίας. Ότι ήταν στο αγγλικό στρατόπεδο. Ότι ήταν αγγλόφιλος κτλ. Ένα... Άλλο σημείο που μας δείχνει για το ποιος έκανε κουμάντο εκείνη την εποχή στην Ελλάδα είναι ακριβώς η επίδοση του τελεσιγράφου στο Ιωάννη Μεταξά. Ο Γκράτσι δεν πήγε στο βασιλιά Παύλο να παραδώσει το τελεσίγραφο. Τον Ιωάννη Μεταξά αναγνώρισε ο ανώτατο άρχοντα της Ελλάδας, τον πρωθυπουργό της Ελλάδος αναγνώριζε, εκεί πήγε και παρέδωσε το τελεσίγραφο. Και μάλιστα το υπουργικό συμβούλιο που συνεκλήθη έγινε με πρωτοβουλία ακριβώς του Ιωάννη Μεταξά αμέσως μετά για την ιστορία να αναφέρω ότι ε, αμέσως μετά την ε, αποχώρηση του Γκράτσι από το σπίτι του Μεταξά γύρω στις 3.30-4 το πρωί ο Ιωάννης Μεταξά συνεκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο με παρουσία του βασιλιά βεβαίως βεβαίως εκεί αποφασίστηκε εξέδωσε τρία διάταγματα. Το πρώτο διάταγμα αφορούσε την ε, στρατιωτική επιστράτευση το δεύτερο αφορούσε την πολιτική επιστράτευση και το τρίτο φίλες και φίλοι που δείχνει και την ηθική του ανδρός ήταν ένα διάταγμα που ανέφερε ρητά και κατηγορηματικά ότι κανένας δεν επιτρέπεται να πλουτίσει από τον πόλεμο. Αυτόν τον ηγέτη είχε φίλες και φίλοι την τύχη να έχει επικεφαλής η Ελλάδα εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Αν προσέξει κάποιος ε, τα όσα έχουν δημοσιευτεί για εκείνη τη συνάντηση, θα δει ότι πέρα από αυτά που βγαίνει και λέει ο ίδιος ο Μεταξάς που έχει πει, που έχει γράψει στο ημερολόγιο του για εκείνη τη συνάντηση με τον Εμμανουέλ Εγκράτσι, υπάρχουν και οι ύμνοι του Γκράτσι με τα πολεμικά στο βιβλίο που συνέγραψε, που δεν δείχνει καμία διάθεση να κακολογήσει του Μεταξά ότι ήταν πράκτορας των Εγγλέζων ότι εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των συμμάχων και τα λοιπά ή ότι ήταν πιόνι του βασιλιά του αντίθετα όσα γράφει ο Γκράτσι που ήταν εχθρός της Ελλάδος ακριβώς από εκείνη τη στιγμή από τις 3 το πρωί ήταν εχθρός της Ελλάδος ο Γκράτσι και όμως περιγράφει τη στάση που τήρησε ο Ιωάννης Μεταξάς ως την ενδεδειγμένη στάση ενός ανθρώπου που ήθελε να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Ήμνος για τον Εάννη Μεταξά γράφει ο εχθρός μας, ο Γκράτσι, και έχουμε τώρα διαφόρους που το παίζουν και πατριώτες, που το παίζουν και εθνικιστές και κατηγορούν το Μεταξά ως αγγλόφιλο. Μα με πόση χολή, θα χύσουν άλλο για αυτόν τον ηγέτη, πόση χολή θα χύσουν φίλες, φίλοι, εχθροί για αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε από τη μια τους αριστερούς που μας αναβουκαταβάζουν τόσα χρόνια την προπαγάνδα, μας έχουν πρίξει τα σηκώτια εδώ πέρα με την προπαγάνδα τους ότι το όχι δεν το είπε ο Μεταξάς, το είπε ο λαός και έχουμε τώρα και τις δίθεν φίλιες δυνάμες οι οποίες το γυρίζουν ανάποδα. Μας λένε ότι ο Άνης Μεταξάς, ναι είπε όχι, αλλά δεν το είπε το όχι επειδή ήταν πατριώτης, το είπε γιατί έπαιξε τα συμφέροντα των Εγγλέζων. Μα πόσο πιο χαμηλά θα πέσουμε ακόμα είναι γεγονό, φίλε και φίλοι, ότι οι μεγάλε προσωπικότητε πάντα δημιουργούν έρηδε. Αλλά όχι έρηδε όμω, να δημιουργούνται έρηδε ακόμα και από φίλιε δυνάμει, από ανθρώπου οι οποίοι στο όνομα του εθνικισμού και του πατριωτισμού προσπαθούν να πλήξουν με τέτοια λόγια τον Ιωάννη Μεταξά. Η ιστορία, φίλε και φίλοι, έγραψε. Και η ιστορία έγραψε ότι ο Ιωάννη Μεταξά. Προετοίμασε το κράτο μεθοδικά επί τέσσερα χρόνια, από το 1936 ακόμα που ανέλαβε την εξουσία. Μεθοδικά το προετοίμασε για τι επερχόμενες δύσκολε και τραγικέ μέρε του ελληνισμού, τι οποίε ω μεγάλο στρατιωτικό μυαλό είχε προβλέψει. Και ήταν ο πατριωτισμό του εκείνο, ήταν η αγάπη του για αυτό το έθνο, ήταν το πολιτικό του μυαλό για το πού έπρεπε η Ελλάδα να βαδίσει κατά εκείνε τι ημέρε που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Στην απόφαση της τιμής και στην απόφαση της δόξας. Το όνομα του Μεταξά ανεξίτηλο ανα τους αιώνες θα μείνει και δεν θα μπορέσει κανένας να το σπηλώσει με δίθεν πολιτικές αναλύσεις της πλάκας. Και εξηγούμε τώρα, πάω στο ιδεολογικό κομμάτι, γιατί το πολιτικό νομίζω ότι έχει καλυφθεί. Ε, ακόμη και οι αντίπαλοι του Μεταξά, όπως είδαμε μέσω του Γκράτση αλλά και άλλων, έχουν αναγνωρίσει τις αγνές προθέσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, έχουν αναγνωρίσει ότι σε αυτή την απόφαση τον οδήγησε ο πατριωτισμός του και τίποτα άλλο. Πάμε τώρα στο ιδεολογικό κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο. Όπως ανέφερα και στην αρχή της σημερινής εκπομπής, όλοι επικαλούνται τον εθνικισμό, το οποίο εξηγήσαμε τι είναι εθνικισμός. Απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο καθένας. Όταν σε οδηγεί η αγάπη για το έθνος και αγωνίζεσαι γι' αυτό, αυτό σημαίνει ότι είσαι εθνικιστής. Όταν αγωνίζεσαι για την επιβίωση του έθνους, και τι σημαίνει αγωνίζομαι για την επιβίωση του έθνους. Αγωνίζομαι για την επιβίωση του έθνους σημαίνει ότι αγωνίζομαι για την φυσική συνέχεια αυτού που ονομάζουμε ελληνικό έθνος. Να παραμείνει το ελληνικό έθνος όπως ήταν ανά τους αιώνες, να μείνει και στους επόμενους αιώνες. Δηλαδή, να μείνει ένα σύνολο ανθρώπων το οποίο θα έχει κοινή καταγωγή, κοινή θρησκεία, κοινή γλώσσα, κοινή, κοινά ήθη και έθιμα. Αυτό είναι εθνικισμός, φίλες και φίλοι. Όποιος αγωνίζεται για αυτά τα πράγματα μπορεί να αποκαλείται εθνικιστής. Τώρα, τι σοί εθνικιστής μπορεί να αποκαλείται κάποιο ο οποίο υμνεί το Χίτλερ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σοί εθνικιστής μπορεί να είναι κάποιο που υμνεί τον Μουσουλίνη, Δηλαδή, υμνούμε ανθρώπους που σε ένα ιδεολογικό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι ο Χίτλερ εκπροσώπησε πάρα πολύ καλά το γερμανικό εθνικισμό ή ο Μουσουλίνη τον Ιταλικό εθνικισμό. Να έχουμε Έλληνες όμως, οι οποίοι να τιμούν ανθρώπους που υπερασπίστηκαν τη δική τους πατρίδα και όχι τη δική μας, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και να αποκαλούνται και εθνικιστές κιόλας. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και πόσο μάλιστα μιλάμε τώρα για δύο πρόσωπα, σας ανέφερα το Χίτλερ και το Μουσουλίνη, μιλάμε για δύο χώρες οι, οποίοι, οι οποίες ήταν εχθροί της πατρίδας μας. Μας πολεμήσαν, μας επιτεθήκαν, μας διαλύσαν. Και εμείς τώρα υμνούμε αυτούς τους ανθρώπους και λέμε ότι είμαστε Έλληνας εθνικιστές. Όχι φίλε και φίλοι, κάποια στιγμή πρέπει να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Δεν μπορεί ολόκληρος εθνικός χώρος να σπηλώνεται επειδή κάποιοι έχουν μπερδέψει τα μπούτια τους. Δεν μπορεί ένας ολόκληρος χώρος να σπηλώνεται επειδή κάποιοι έχουν χάσει την μπάλα και δεν ξέρουν τι λένε. Όποιος είναι εθνικοσοσιαλιστής φίλες και φίλοι, ιδού η Γερμανία. Κάποιοι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όποιος είναι φασίστας, ειδού η Ιταλία. Άνετα μπορεί να πάει και να δεκηρύξει την ιδεολογία του και να βρει και συντρόφου του εκεί. Μόνο που δεν ξέρω αν αυτοί οι σύντροφοί του θα τον δεχτούν, μια και δεν ανήκει στο δικό του έθνο, ανήκει σε ένα άλλο. Κάπου τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα, φίλε και φίλοι. Το να δούμε την ιδεολογία του εθνικισμού ή την ιδεολογία του φασισμού σαν ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορέσουμε να το μελετήσουμε, από το οποίο μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα ή ακόμα και να δανειστούμε ιδέες οι οποίες ίσως θα έχουν εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό να το δεχτώ. Αλλά από εκεί και πέρα να θεωρούμε αυτούς τους ανθρώπους ήρωες της Ευρώπης, τη στιγμή μάλιστα που οι ίδιοι κατακαιρμάτισαν την Ευρώπη με τις αποφάσεις τους, αυτό πάει πολύ. Και ιδιαίτερο τώρα για το ελληνικό έθνος. Τι να το κάνω εγώ τις κλάψες του, του Χίτλερ στο Ράιστατ με τα πολεμικά ή εν πάση περιπτώσει μέσα στον πόλεμο υπέρ της Ελλάδος τι να τις κάνω εγώ τις εγγραφές στο ημερολόγιο του Γκέμπελς που μας λένε ότι οι Έλληνες πολέμησαν και αντιστάθηκαν περισσότερο ίσως και από άλλους λαούς και ότι αυτό το στοιχείο του ίσω ίσως έχει μείνει κάτι από το στοιχείο του αρχαίο στοιχείο του ηρωισμού στους σημερινούς Έλληνες. Τι να το κάνω εγώ αυτό. Κατόπιν εορτής, έρχεσαι με διαλύεις και κατόπιν μου πλέκεις και το εγκόμιο. Ευχαριστώ πολύ. Και οι Εγγλέζοι μας πλέξαν το εγκόμιο, αν το πάρουμε έτσι. Και ο Τσόρτσιλ είπε το περίφημο ότι οι Έλληνες θα... από εδώ και πέρα θα πρέπει να λέμε ότι όχι ότι οι Έλληνες πολέμησαν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολέμησαν σαν Έλληνες. Αυτό όμως τι λέει, μας λέει τίποτα μας λέει τίποτα με τα πολεμικά. Πόσο πολύ αναγνώρισαν οι Ευρωπαίοι την στάση αυτή των Ελλήνων και τον ηρωικό αγώνα που έδωσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Να σας πω εγώ, καθόλου, καθόλου έπεσαν σαν τα κοράκια πάνω από τη μία αυτή και μιλάω για τους νικητές τώρα, από τη μία αυτή και από την άλλη οι κομμουνιστές, ο Στάλιν, να πάρουν κομμάτι από την πίτα, φίλε και φίλοι. Φίλε και φίλοι, η διεθνής, η διεθνής πολιτική και το έχω ξαναπεί πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, είναι πολύπλοκη και δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι, με ένα όχι, με ένα άσπρο και με ένα μαύρο. Στην ουσία είναι μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα, μια πολυπλόκαμη κατάσταση η οποία δεν απαντιέται μονολεκτικά. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα υμνούν το Χίτλερ, υμνούν το Μουσουλίνι επειδή είχαν κάποιες ιδέες οι οποίες έμοιαζαν με τις δικές μας ή με του εάνι μεταξά ακόμα ακόμη, τότε αυτό συνέβη γιατί, γιατί αυτοί υπηρετούσαν τη δική τους πατρίδα, το δικό τους έθνος. Λίγο τους ένιαξε από ό,τι μας έδειξε η ιστορία για το τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα. Μας λένε ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι εάν ε, δεν λέγαμε το όχι στους ε, Ιταλούς και στους Γερμανούς, ότι ίσως τα πράγματα θα ήταν καλύτερα ε, για τη συνέχεια. Φίλες και φίλοι, στο ακαδημαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε να απαντάμε. Εδώ θα απαντήσουμε επί της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα λέει ότι τα γερμανικά στρατεύματα και τα ιταλικά στρατεύματα όχι μόνο επιτέθηκαν εναντίον της Ελλάδος, όχι μόνο χύθηκε ελληνικό αίμα για να αντισταθούμε σε αυτά τα στρατεύματα, αλλά επί τέσσερα χρόνια λαιλατούσαν τον πλούτο της πατρίδας μας, λαιλατούσαν την Ελλάδα, λαιλατούσαν τους Έλληνες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τις όποιε αγαθές προσέχει, προθέσεις είχαν, θα μπορούσαν κάλλιστα να τις δείξουν. Δεν μας τις έδειξαν όλο, όμως, μας έδειξαν άλλα πράγματα. Και εμείς, αντί αυτά τα πράγματα να τιμούμε, τι κάνουμε. Προσπαθούμε τώρα να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα και να πούμε τι θα γινόταν αν. Ε, λοιπόν, με υποθέσεις δεν γράφτηκε ποτέ καμία ιστορία σε κανένα μέρος του κόσμου. Η ιστορία γράφεται με πραγματικά γεγονότα. Και τα γεγονότα λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπώντας την ιδεολογία τη δική τους, του δικού του εθνικισμού, ήρθαν και επιτέθηκαν εναντίον της πατρίδας μας. Αυτό έγινε φίλε και φίλοι. Αυτό έγινε και αυτό δεν αλλάζει. Ο ελληνικός λαός έκανε αυτό που έπρεπε έκρ... να κάνει ακριβώς όμως. Ακριβώς. Αντιστάθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους, αντιστάθηκε σε αυτή τη λέλαπα, την ξενοκίνητη λέλαπα, την ξένη λέλαπα, η οποία επιβλήθηκε στην πατρίδα μας επί τέσσερα χρόνια και εάν ε, ήταν πιο καλά οργανωμένη αυτή η αντίσταση, τότε ίσως θα είχαμε απελευθερωθεί νωρίτερα και δεν θα περιμέναμε να χάσουν τον πόλεμο οι Γερμανοί για να, φύγουν μόνοι τους, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν φίλες και φίλοι, άνθρωποι οι οποίοι σήμερα επικαλούνται την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, ποια ακριβώς σχέση έχουν με τον ελληνικό εθνικισμό, τι δουλειά έχει ο εθνικοσοσιαλισμός του Αδόλφου Χίτλερ με τον ελληνικό εθνικισμό σας είπα και πριν, σε ένα εντελώς θεωρητικό επίπεδο ίσως να έχει κάποια σχέση. Σε θεωρητικό όμως, γιατί και πρακτικά, όταν προσπαθείς να ενώσεις, με αυτή και είναι και η ουσία της εθνικιστικής ιδεολογίας, προσπαθείς να ενώσεις ανθρώπους διαφορετικών εθνών κάτω από μία σημαία. Αυτό μόνο ο κομμουνισμός το κατάφερε και γι' αυτό απέτυχε. Γιατί προσπάθησε να συγκεντρώσει σε μία επικράτεια, σε μία κρατική οντότητα, ανθρώπους διαφόρων καταγωγών και γι' αυτό απέτυχε στο φινάλε. Το ίδιο συνέβη και στην Ιουγκοσλαβία, όπου όταν είδαμε την κατάρρευση του κομμουνισμού, είδαμε τους Βόσνιους να πολεμούν, τους Σέρβους της Βοσνίας να πολεμούν με τους Μουσουλμάνους, είδαμε τους Σέρβους με τους κροάτε, είδαμε πράγματα και θάματα. Και ονειρεύονται κάποιοι ενάντια μάλιστα στην εθνική ιδεολογία. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Δεν μπορεί κάποιοι εκφράζουν ύμνους για τα, για, λέει, για τα ισπανικά SS ή για τους βαλόνους που πολέμιζαν μαζί με τον Χίτλερ. Αυτό είναι εθνικισμός. Αυτό είναι εθνικισμός. Εθνικισμός είναι να είμαστε υπό μια κρατική οντότητα άνθρωποι διαφόρων εθνών και να αγωνιζόμαστε για μια ιδέα. Από πού και σπου η δικιά μας ιδέα η ελληνική είναι η ίδια με την ιδέα των Ιταλών. Από πού και ως πού η δικιά μας ελληνική ιδέα είναι ίδια με την ιδέα των Γερμανών. Κάθε έθνος σέρνει πίσω του δική του ιστορία, σέρνει πίσω του αιώνες αγώνων, σέρνει πίσω του ήθη και έθιμα που πολλές φορές δεν συμπίπτουν με τα ήθη και έθιμα άλλων εθνών. Και εμείς τι κάνουμε τώρα, πάντα βάλουμε σε ένα τσουβάλι, να βάλουμε δηλαδή σημαία την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία και να καταργήσουμε τα έθνη προς χάρη μιας ιδέας. Και ποια ακριβώς είναι αυτή η ιδέα. Φίλες και φίλοι, εγώ δέχομαι στον πολιτικό διάλογο να μου πει κάποιος ότι είναι εθνικοσοσιαλιστής. Σε αντίθεση με το σύστημα της διαφθοράς και την πολιτική ορθότητα τώρα που βάζει μαύρο άσπρο τις ιδεολογίες, εγώ δέχομαι και τον κομμουνιστή, δέχομαι και τον φασίστα, δέχομαι και τον εθνικοσοσιαλιστή και να καθίσουμε να μιλήσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως να μιλήσουμε ξεκάθαρα, όχι μέσω από το μανδύα του εθνικισμού να μου παρουσιάζονται τώρα άνθρωποι οι οποίοι μου δηλώνουν εθνικοσυσσαλιστές και διατείνονται ότι υπηρετούν την ιδέα του έθνους. Καμία ιδέα του έθνους δεν υπηρετούν. Απολύτως καμία ιδέα του έθνους δεν υπηρετούν. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς υπηρετούν, χωρίς να το γνωρίζουν οι περισσότεροι, υπηρετούν μια διεθνιστική ιδέα, η οποία πέρα από έθνη, καταγωγές και λοιπά, βάζει το ζήτημα της ομοιογένειας των λαών σε φιλετική και μόνο βάση. Φίλες και φίλοι, ναι μεν Έλληνες, Ιταλοί, Γερμανοί, Γάλλοι, ανήκουμε στην ίδια φυλή, στη λευκή φυλή, στην ίδια ράτσα, αλλά από εκεί και πέρα όμως υπήρξαν αιώνες οι οποίοι διαμόρφωσαν εθνικές συνειδήσεις. Και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί από τους Γάλλους, από τους Γερμανούς. Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μπορούμε κάλλιστα να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους γιατί έχουμε έναν κοινό πολιτισμό, μια κοινή ρίζα που δεν είναι άλλη από τον ελληνικό πολιτισμό. Από εκεί και πέρα όμως θα καταργήσουμε τώρα την εθνική οντότητα στο όνομα μιας φιλετικής συγγένεια η οποία ανάγεται σε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Τότε ποια είναι η έννοια του έθνος. Ας καταργήσουμε λοιπόν τα ήθη και τα έθιμά μας, ας καταργήσουμε το δικαίωμά μας να θρησκευόμαστε όπως θέλουμε, ας καταργήσουμε και τη γλώσσα μας και τότε να κάνουμε αυτό που, που μας λένε οι κύριοι αυτοί. Α... Αλλά τότε για ποιον εθνικισμό ακριβώς θα μιλάμε, Ποιο είναι ο εθνικισμός αυτός ο οποίος λέει ότι άνθρωποι διαφορετικών εθνικών κοινοτήτων μπορούν να συνεπάρξουν σε μια κρατική οντότητα με σημαία μια ιδέα, αυτό είναι εθνικισμό. Άντε γιατί θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Φίλε και φίλοι, αυτά τα λίγα είχα να σα πω σήμερα. Πιστεύω, όπω κάνω πάντα από αυτή την εκπομπή, να δίνω αφορμή για διάλογο, ε, ακόμα και αν καμιά φορά χρησιμοποιώ, χρησιμοποιώ βα, βαριέ εκφράσει εναντίον ανθρώπων του χώρου. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνω με κάποια κακεντρέχεια, ούτε να του μειώσω, ούτε κάτι τέτοιο. Το κάνω για να δώσω αφορμή για διάλογο να συζητήσουμε επιτέλους και να συνεννοηθούμε ότι σε ένα βασικό ερώτημα φίλες και φίλοι, το οποίο θα πρέπει και να απαντήσουμε κιόλας, για ποιον εθνικισμό μιλάμε. Έχω καλέσει πολλούς, πάρα πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι τα μικρόφωνα της εθνοπάθειας, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, είναι ανοιχτά για τον οποιονδήποτε. Ακόμα και για αυτόν που θέλει να με βρήσει, αλλά να στο κάνει με επιχειρήματα. Η σελίδα της εθνοπάθεια. Στο Facebook, το προσωπικό... η προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Νικόλαος Giopas με τόνος, το email μου, giopas.gmail.com, ανοιχτό για οποιονδήποτε, έχει διαφορετική άποψη, ή θέλει να ενισχύσει αυτά που λέω, ή θέλει να πει τη δική του άποψη εμπάση περιπτώσει και να συμβάλλει σε αυτό το διάλογο. Ας την πει. Ε, εκείνο που θέλω να τονίσω κλείνοντας, είναι ότι, η παραπληροφόρηση φίλε και φίλοι δημιουργεί ρήγματα στο ίδιο το εθνικό κίνημα. Αν υπάρχουν σε αυτό το έθνος κάποιες δυνάμεις οι οποίοι ονειρεύονται την Ελλάδα εθνικιστική τότε θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ στον λόγο που εκφέρουν. Να προσέχουν πάρα πολύ στις πράξεις τους. Να προσέχουν πάρα πολύ γιατί. Γιατί κυκλοφορούν πράκτορες οι οποίοι είτε μέσω εντύπων είτε μέσω εφημερίδων, είτε μέσω και εκπομπών ακόμα ακόμα, προσπαθούν να διαλύσουν αυτή την ομοιογένεια και να μπερδέψουν ειδικότερα τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι διψούν για ενημέρωση. Οι νέοι άνθρωποι διψούν για να αγωνιστούν για αυτή την ιδεολογία, την ιδεολογία του εθνικισμού. Όταν τους νέους ανθρώπους δίνεις λάθος παραδείγματα και τους βάζεις σε περίεργα μονοπάτια, τότε το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό και θα βάλει κατά της ίδιας της ιδέας του εθνικισμού. Γι' αυτό λοιπόν, προσοχή, εξαντλήστε το διάλογο με όλους αυτούς που σας βάζουν προμετωπίδα τον Αγγυλωτό Σταυρό της βάστηκα και σας έχουν κάνει απολογητές τώρα να προσπαθούν νέοι άνθρωποι και εδώ εκνευρίζουμε ακόμα περισσότερο. Αντί να συζητάμε σήμερα με όσα αντιμετωπίζουμε προβλήματα αντιμετωπίζει η πατρίδα μα, με του εθνικού κινδύνου που είναι μεγαλύτεροι των οικονομικών που αντιμετωπίζει η πατρίδα μα, βλέπω νέου ανθρώπου τώρα να κάθονται να απολογούνται για το αν ο Χίτλερ αγαπούσε την Ελλάδα ή γιατί ο Αγγελατό Σταυρό ήταν αρχαίο ελληνικό σύμβολο ή ότι ο χαιρετισμό ήταν αρχαίο ελληνικό και δεν ήταν ναζιστικό. Μα καλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει χάσει το μυαλό σα, αυτό είναι το πρόβλημα που απασχολεί την Ελλάδα. Σήμερα τους νέους μου που βάλετε η παιδεία μας, αυτό το πρόβλημα πρέπει να τους απασχολεί. Για ποιο λόγο βάζετε τους νέους ανθρώπους στη διαδικασία εσείς η πνευματική υποτίθεται η ιδεολογική ταγή του να ασχολείτε με τέτοιες βλακίες, με τέτοιες κουταμάρες. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα της νεολαίας. Τη Ελλάδα ολόκληρη αυτό είναι το πρόβλημα. Για το αν ο Χίτλερ ήθελε ή όχι την επίθεση εναντίον της Ελλάδας, ουδόλως μας απασχολεί φίλε και φίλοι. Ουδόλο μα απασχολεί ο εθνικοσοσιαλισμό σα, ουδόλο μα απασχολεί εάν ο Χίτλερ αγαπούσε την Ελλάδα ή όχι. Αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Το πρόβλημα τη Ελλάδο σήμερα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν Έλληνε εθνικιστέ, νέοι εθνικιστέ, οι οποίοι γράφουν το αίμα με ε. Οι οποίοι γράφουν το εθνικισμό με ήττα. Αν αυτό δεν σα απασχολεί, τότε δεν έχετε ιδέα για το τι κάνετε και δεν έχετε ιδέα για το τι σημαίνει εθνικισμό ήταν ο Νίκος ο χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα, τιμή και δόξα στον Ιωάννη Μεταξά, στο μεγάλο ηγέτη του ελληνικού λαού, που όντας, το ξαναλέω κλείνοντας, ιδεολογικά πιο κοντά σε αυτούς που μας επιτέθηκαν, προτίμησε το δρόμο της ιδεολογίας του που δεν ήταν άλλη από την υπεράσπιση του έθνους, φίλε και φίλοι. Ο Ιωάννης Μεταξάς είναι ο πρώτος και ο μεγαλύτερος εθνικιστής διότι έδειξε στην πράξη τι σημαίνει εθνικισμός. Εθνικισμός σημαίνει ότι πρώτα είναι η πατρίδα, πρώτα το έθνος και μετά οι ιδεολογίες και τα άλλα κουραφέξαλα. Να είστε καλά, να είστε ωραίοι Έλληνες, ραντεβού την άλλη